κυβέρνηση είναι τα χρήματα αναφορικά με τις τηλεοπτικές άδειες και μας οφείλεται και μία απάντηση. Και να το ολοκληρώσουμε το θέμα με τις άδειες, για το τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους. Διότι οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Τζουνί, πρώτα να κάνω δύο παρατηρήσεις, γιατί ο κ. Χατζηδάκης χρησιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία, λέω και προσωπικά ο κ. Χατζηδάκης, μια επιχειρηματολογία για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ναι, ας το σταματήσει το ΕΣΟΥΡΟΥ το θέμα, γιατί εμείς ήμασταν με το ΕΣΟΥΡΟΥ σαφείς ότι να δημιουργηθεί. Άλλοι τον μπλοκάρανε και άλλοι δεν αφήναν να γίνει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Λοιπόν, αυτή η επιχειρηματολογία νομίζω. Αν θέλατε ότι δεν να κάνετε μια έντιμη συνεννόηση για το ΕΣΟΥΡΟΥ, θα μπορούσαμε να κάνουμε όπως κάναμε για άλλες ανεξάρτητες αρχές για τη σύνθεσή τους. Δεν θέλατε όμως. Κατά εμείς θέλαμε. Ήταν έντιμη η πρόταση και ξέρετε τις προτάσεις εσείς προσωπικά. Τις ξέρετε όλες τις προτάσεις ήταν έντιμη. Απλά δεν θέλατε να γίνει για να τραβήξει η διαδικασία για να μην γίνει ο διαγωνισμός. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Απλά δεν προβλέπατε ότι μπορούν να υπάρχουν και να καταπέσουν και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στην. Ό,τι έχει να κάνει με το συμφέρον το οποίο δεν μπορεί να μπλοκάρεται από μια άλλη. Μην προτρέχετε για τα νομικά, διότι είναι αιώλη η διαδικασία. Δεύτερον, δεν θα προχωρήσει, παραβιάζει το σύνταγμα κατάφορο. Για τα ποιοτικά κριτήρια τα προβλέπει ο νόμος. Άρα για τα κανάλια και για τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται, γιατί είναι, βλέπουν και παιδιά, βλέπουν και διαμορφώνουν και αν θέλετε και μια πολιτιστική και πολιτισμική κουλτούρα. Τώρα για τους εργαζόμενους. Νομίζω και ο κ. Τζούνι ότι είναι, θα περιμέναμε μάλλον να δούμε πρώτον το ποιες θα είναι οι άδειες, ένα το κρατούμε, και δύο, ό,τι οι εργαζόμενοι είναι μέσα στο σύστημα θα απορροφηθούν όλοι σε αυτό το οποίο. Είμαι σαφής γιατί. Πιστεύω, μην κινδυνολογούμε. Πιστεύω και είμαι σαφής ότι θα κάνετε εμπειρία, να τελειώσω. Ναι. Η εμπειρία λοιπόν των ανθρώπων αυτών θα απορροφηθούν. Είναι ήδη περισσότερο το πλαφόν που προβλέπει 400 για το κάθε κανάλι. Και τελευταίο. Κοιτάξτε, ρωτήστε και τους εργαζόμενους, τους απλούς μέσα στα κανάλια, όπου με το τι ελαστικές σχέσεις εργασίας θα με τι σχέσεις γαλέρας και μπλοκάκια. Mm. Δηλαδή, σχέσεις οι οποίες δεν θα υπάρχουν με την πρόβλεψη στο νέο νόμο για τις εργασιακές σχέσεις μέσα στο τηλεοπτικό τοπίο. Άρα, νομίζω, κατοχυρώνει τους εργαζόμενους στις εργασιακές σχέσεις. Γιατί με βάση αυτά που κυβέρνηση, τα 2600, Χριστό, οι 2600 θα γίνουν 1600, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να γίνουν 4. Καταρχήν, κάνετε και πάτε κάνετε με ένα ευκολόγιο. Ευχόμαστε όσοι παρανάδια να πάρουν περισσότερο. Ακούστε με λίγο. Κανείς δεν θα είναι με λιγότερους εργαζόμενους. Αυτό είναι το μήνυμα το 400. Ξέρετε, τα μεγάλα κανάλια όλα ήταν πάνω από 600. Πάνω από 600 τα μεγάλα. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί και κυρίως σας είπα τις εργασιακές σχέσεις. Εγώ είμαι σαφής αυτό. Οι εργασιακές σχέσεις το μέλλον είναι εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Πού πρέπει να πάμε για να προσθέσουμε, λοιπόν, κύριε Δία. Στο νόμο προβλέπονται ότι δεν θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ λοιπόν είμαι σαφής και για το θέμα το αυτό και μην κινδυνολογούμε. Σε 90 ημέρες θα ρίξετε μαύρο στα κανάλια. Κοιτάξτε, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό εσείς προσωπικά. Μην το κάνετε αυτό γιατί εγώ δεν θα πω. Δεν υπάρχει θέμα μαύρου. Είναι μια νόμιμη διαδικασία. Το μαύρο ρίχθηκε στην ΕΡΤ με καμία διαδικασία, με μια απόφαση σταλινική η οποία ήταν. Και ο ελληνικός λαός ενημερώθηκε από τα αρχαιωτικά κανάλια για το μαύρο στην ΕΡΤ. Λοιπόν, λέω λοιπόν εδώ δεν υπάρχει θέμα μαύρου. Δεν υπάρχει. Ακούστε κύριε. Τη φωτογραφία του παπά θα παίζουμε. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία η οποία είναι νόμιμη και με αυτή τη διαδικασία όλοι θα πάρουν αυτές τις άδειες που δικαιούνται. Από εκεί και πέρα. Θα βγάλετε και άλλες άδειες, κύριε Ρίγα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Παπάς τι θα γίνει με τις θεματικές και τις υπόλοιπες. Ήμουν σαφής και τις τελευταίες μέρες δηλώσεις ότι οι άδειες είναι 4. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται μέσω Βουλής. Κανείς, ούτε εγώ ούτε κανείς μπορεί να πει ότι θα δοθεί η τέταρτη. Και είναι και λάθος αυτό. Είναι και λάθος. Αφορά τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν τις άδειες τις τηλεοπτικές, οι οποίοι ξέρουν ότι σε αυτό το τηλεοπτικό τοπίο θα είναι. Να βγεις και να πεις και να τους προσβάλλεις ότι θα είναι και πέμπτη και έκτη άδεια. Άρα γιατί σε 90 μέρες μαύρο. Κύριος Χατζηδάκης, για να πάμε και στο θέμα της οικονομίας. Έχετε πει ότι θα δώσετε άδειες και σωστά και θεματικών κανάλιων. Θεματικές και περιφερειακές. Θεματικά κανάλια. Από ποια πίτα διαφημιστική θα εισπράττουν. Διότι ο κύριος Τσίπρας είπε 200 εκατομμύρια το καθένα κανάλι κοστίζει. Άρα φοράνε 4 κανάλια. Τα θεματικά κανάλια έχουν λιγότερο κόστος, λιγότερες ανάγκες και βεβαίως και η πίτα, εν πάση περιπτώσει η διαφημιστική, θα είναι ανάλογα με το μέγεθος των εξόδων τα οποία έχουν. Είμαι σαφής αυτό. Δεν είναι ίδια η διαδικασία. Εγώ είδατε μόνος μου είπα γιατί.
τι όποιε παραλήψει και λάθη. Δηλαδή, ας αποφασίσει ένα πράγμα. Θα είναι με την νομιμότητα ή θα υπερασπίζεται μια διαπλοκή η οποία γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Αποφασίστε. Η Νέα αυτό Δημοκρατία. Και πέστε το στον ελληνικό λαό αυτό. Όπως είδατε. Εγώ αυτό που ξέρω πάντως ότι όλο ο ελληνικό λαό. Όλοι δηλητορούν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όπω είδατε από την τοποθέτηση. Και υπερασπίζεστε ό,τι είναι στην νομιμότητα. Ελάτε κύριε Χατζηδάκη για να ολοκληρώσουμε. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα να μιλήσω για το θέμα και δεν έχετε αφήσει διαπλοκή. Και μην μου λέτε για του εργαζόμενου, γιατί εσεί απολύσατε δημοσίου υπαλλήλου. Κύριε Χατζηδάκη, απολύσατε δημοσίου υπαλλήλου. Πόση ώρα θα τελειώσετε πριν.